Τώρα να δούμε την συνέντευξη που πήραμε από τον Αλέξη Γεωργούλη. Μίλησε στην εκπομπή μας, έχει πει πολλά πράγματα και κυρίως για την υπόθεση που τον αφορά. Βέβαια, για τις σοβαρότατες καταγγελίες. Είναι σε κρεμότητα, έτσι. Είναι σε κρεμότητα. Βέβαια, ο ίδιος κατεβαίνει ξανά υποψήφιος. Ναι, και θα δείτε τι μας λέει για αυτή την υπόθεση. Και δηλώνει αθώος. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο ίδιος λέει: Είμαι αθώος. Αν δεν ήμουν αθώος, δεν θα κατέβαινα στην πολιτική. Ωραία, πάμε, για να ακούσουμε τι μας είπε. Πάμε. Δεκατιανό τρως. Πότε έφαγες τελευταία φορά δεκατιανό? Συνήθως το δεκατιανό είναι μεσημεριανό στο Βέλγιο. Γιατί με διαφορά της ώρας. Όχι, ναι. Λόγω διαφορά της ώρας, αλλά εμείς έχουμε μάθει το μεσημεριανό να είναι 2 η ώρα. Εκεί 2 η ώρα κλείνουν τα εστιατόρια. Ναι. Οπότε ξεκινάς από τις 12-12 παρά για το μεσημεριανό. Άρα το 10 παρά 20 Σάββατο Κυριακή κερνάμε πάντως. Ο στόχος με το πράσινο κίνημα ποιος είναι? Ο στόχος με το πράσινο κίνημα είναι να δέσουμε άρρηκτα πολιτισμό και πράσινη μετάβαση είναι ένα. Δεν εννοείται πράσινη μετάβαση χωρίς πολιτισμό και πολιτισμός χωρίς πράσινη μετάβαση. Να δώσουμε το μήνυμα και να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η χρήση του πολιτισμού και ποια είναι η δύναμη του πολιτισμού και να μπορέσουμε η Ελλάδα μέσω του πολιτισμού, που είναι το καλύτερο όχημα που μπορεί να έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να περνάει τα μηνύματά της μέσα στην Ευρωβουλή. Εσύ έχεις μια εμπειρία από την Ευρωβουλή τώρα, αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και εύκολες και χαρούμενες και ευχάριστες και δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σου μένει, τι αν κρατάς? Τραβήξω μια οριζόντια γραμμή για να κάνω, ας πούμε, τον απολογισμό αυτή τη πενταετία, έχω να πω ότι έχω πολλές ωραίες δημιουργικές στιγμές. Κάποιες από αυτές θεωρώ και νίκες, και προσωπικές, αλλά και σε επίπεδο ομάδας. Τώρα είπαμε για το νέο ξεκίνημα. Είναι ένα ξεκίνημα όμως δύσκολο, έτσι, γιατί επανέρχεσαι μετά από πολύ καιρό, μετά από μια καταγγελία που σε στιγμάτισε εντός ή εκτός εισαγωγικών στην ελληνική κοινωνία. Αυτό, για αυτό το πράγμα σήμερα τι θα έλεγες? Βαριές οι κατηγορίες? Ναι, οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να με κατηγορήσει για κάτι πιο βαρύ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάποια εξέλιξη. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια ποινική δίωξη. Δεν υπάρχει κάποια δίκη που εκκρεμεί. Έχει σταματήσει στην καταγγελία από τις βελγικές αρχές και δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε την ηθική αλλά ούτε και την νόμιμη δέσμευση, νομική δέσμευση να κατέβω και να μιλήσω ανοιχτά στον κόσμο. Γι' αυτό πήρε και την απόφαση τώρα. Αυτό είναι ένα χρόνο τώρα αυτή. Ακριβώς, ακριβώς. Πότε αναμένεται να έχει μια μορφή αυτό, κάπου να φτάσει? Δεν μπορώ να κρίνω για το πώς θα λειτουργήσουν οι βελγικές αρχές. Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να περιμένω και να εμπιστεύομαι τις βελγικές αρχές ότι θα δράσουν και θα κάνουν αυτό που είναι και νόμιμο και σωστό. Αναφέρεσαι στο τεχνικό κομμάτι, τώρα στο κομμάτι της ουσίας. Αυτή η καταγγελία, για ποιο λόγο έγινε, υπήρξε κάτι, δεν υπήρξε κάτι? Είναι μια σκευωρία σε βάρος σου? Τι λες εσύ? Ναι, όλα αυτά τα ερωτήματα για να μπορέσω εγώ να τα απαντήσω. Πρώτον είναι να δω και εγώ τη δικογραφία, τι ακριβώς είμαι, για ποιο ακριβώς λόγο κατηγορούμε και για οτιδήποτε έχει γραφτεί μέσα. Mm-hmm. Το να δώσω εγώ κάποια στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι σαν να μιλάω για την δικογραφία, είναι σαν να μιλάω για την υπόθεση στην οποία δεν μπορώ νομικά να μιλήσω. Επειδή είπαμε για την εκκρεμότητα ότι δεν υπάρχει απόφαση, έτσι και σέρνεται αυτή η ιστορία τώρα εδώ και ένα χρόνο. Πώς το έχεις σκεφτεί? Δηλαδή, έχει επηρεάσει τη σκέψη σου για το ότι κατεβαίνεις ή σου πέρασε το μυαλό να μην κατέβεις κιόλας, επειδή υπάρχει σε εκκρεμότητα αυτή η ιστορία? Μου πέρασε από το μυαλό να μην κατέβω, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Έβαλα τα υπέρ και τα κατά για το αν θα κατέβω ή όχι και σκέφτηκα ότι θέλω να κατέβω στις εκλογές αυτές, γιατί από όλα αυτά μου μένει ότι αυτή η πενταετία ήταν δημιουργική και προσέφερα πράγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα. Τώρα, για τα ελληνικά δεδομένα κατεβαίνω, πρώτον γιατί θεωρώ ότι είμαι αθώος. Αν θεωρούσα δεν θα κατέβαινα, αν δεν θεωρούσα ότι υπάρχει παραμικρή περίπτωση να κατηγορηθώ για κάτι μέσα σε αυτή την καταγγελία, δεν θα ήθελα να κατέβω καθόλου. Οπότε, επειδή θεωρώ ότι είμαι αθώος όσον αφορά την καταγγελία, κατεβαίνω και στις εκλογές. Πράσινο κίνημα, λοιπόν.
Πράσινο κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο είναι ευρέως άγνωστο, γιατί έχει κάνει περισσότερη δράση σε περιφερειακό επίπεδο, οπότε και τα στελέχη της έχουν δράσει περισσότερο τοπική. Και αυτή τη στιγμή δίνουμε την ευκαιρία στο πράσινο κίνημα να ακουστεί πανελλαδικά, να ακουστεί με ανθρώπους που θέλουν να έχουν πανελλήνια εμβέλεια και να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό χώρο και δρόμο, ναι, για το πράσινο κίνημα. Καλή επιτυχία, θα το πούμε το ανθρώπου τώρα. Καλή επιτυχία. Πράσινο κίνημα, παιδιά, μην ξεχαστούμε πράσινο κίνημα. Μας έχουμε βάλει και σε πράσινο φόντο, σε βάλαμε τυχαία. Ναι, και φυσάει αέρος και το κουνάει. Πιο πράσινο είναι κίνημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Αλέξης Γεωργούλης. Βέβαια, θα κριθεί και από τη δικαιοσύνη για την μία υπόθεση και από τον ελληνικό λαό για την υποψηφιότητά του. Αυτό ισχύει. Λοιπόν.